Apostolos Tsitsikostas will be the Commissioner for Sustainable Transport and Tourism. He is responsible for mobility of goods and people. They are essential sectors for our competitiveness, but also for our transitions, for connecting people and driving local economies. Στον απόϊχο τη ηχηρή παρέτηση Μπρετών και εν μέσω καθυστερήσεων, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε του επιτρόπου και τα χαρτοφυλάκια του για τη νέα Κομισιόν, με τον Απόστολο Τζιτζικώστα να αναλαμβάνει επίτροπο για θέματα τουρισμού και μεταφορών. Στι πρώτε του δηλώσει, προέβη ο Έλληνα επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα μετά την ανακοίνωση του χαρτοφυλακίου του και δήλωσε τα εξή. Αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη η ανάθεση από την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα Φόντερ των χαρτοφυλακίων των βιώσιμων μεταφορών και του τουρισμού μεταφορέ είναι η ραχοκοκαλιά τη Ευρώπη, έχοντα στρατηγική σημασία για κρίσιμου κλάδου όπω το εμπόριο, η ενέργεια και η δικτύωση και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την μετακίνηση και την διασύνδεση πολιτών και περιοχών. Ένα θεμελιώδε δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών που αποτελούν κλειδιά για την συνοχή και την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη. Επίση, στην καρδιά των μεταφορών βρίσκεται και η ναυτιλία και οι θαλάσσιε μεταφορέ που έχουν κομβικό ρόλο σήμερα για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, συνιστά ένα πολύ σημαντικό πρώτο επίτευγμα η ουσιαστική αναβάθμιση τη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό, όπω και η σύνδεσή του με τι μεταφορέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι έχει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, με επίκεντρο τι στρατηγικέ επενδύσει για σημαντικέ υποδομέ, πράσινε μεταφορέ και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωή, φέρνοντα τελικά την Ευρώπη πιο κοντά στου πολίτε τη. Η αναλογία ανδρών γυναικών στην Επιτροπή συνολικά θα είναι 60-40 με έμφαση στην ισότητα και τη σχέση συνεργασία, όπω επεσήμανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν από το Στρασβούργο, ενώ η Ευημερία, η Ασφάλεια και η Δημοκρατία τίθενται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η νέα σύνθεση αποτελείται από έξι αντιπροέδρου, μεταξύ των οποίων τέσσερι γυναίκε και δύο άντρε, με του Τερέζα Ριμπέρα για την Πράσινη Μετάβαση, Χένα Βίρ Κούνεν για την Δημοκρατία και την Ψηφιακή Τεχνολογία. Στεφάνη Σεζουρνέ για την βιομηχανική στρατηγική και την ενιαία αγορά. Κάγια Κάλλα για τα θέματα εξωτερική πολιτική. Ροξάνα Μυρζάτου για τα κοινωνικά δικαιώματα. Και Ραφαέλε Φίτο για την συνοχή και τι μεταρρυθμίσει. Οι επιτροπή που ανέλαβαν μεταξύ άλλων τα κρισιμότερα χαρτοφυλάκια είναι η Μάρο Σεύκοβιτ για το εμπόριο. Βάλντι Ντομπρόβσκιτ για την οικονομία και την παραγωγικότητα αλλά και για την εφαρμοστικότητα. Όλιβερ Βαρχέλη για θέματα υγεία. Βουπ και Χοέστρα για θέματα περιβάλλοντο. Κουμπίλιο για θέματα Κώστα Καδή για θέματα αλληλεία, Μάγνου Μπρίνερ για θέματα μετανάστευση και εσωτερικών υποθέσεων, Απόστολο Τζιτζικώστα για θέματα μεταφορών και τουρισμού, Νταν Γιόργενσεν για θέματα ενέργεια και οικιστική πολιτική και Μάικλ Μαγκάρθ για θέματα δικαιοσύνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάληψη των καθηκόντων μετά τι ακροάσει των επιτρόπων απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων. Σε περίπτωση που αυτή απουσιάζει, προγραμματίζεται νέα ψηφοφορία στην επιτροπή, όπου και απαιτείται απλή πλειοψηφία. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν υποστήριξε ότι η νέα Κομισιόν θα έχει συγκροτηθεί σε σώμα την 1η Νοεμβρίου. Μετά την ανακοίνωση τη σύνθεση τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το χαρτοφυλάκιο μεταφορών και τουρισμού που ανατίθεται στον Έλληνα Επίτροπο, ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο τη ΛΕΦΤ, Κώστας Αρβανίτης προχώρησε στην εξή δήλωση. Με τη βοήθεια τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και τη Ρομπέρτα Μέτσολα, η κυβέρνηση επιχειρεί να υψώσει ένα τείχο γύρω από το δυστύχημα των τεμπών. Ο Απόστολο Τζιτζι Κώστα ω Επίτροπο Μεταφορών και η Ελίζα Βόζεμπερκ ω Επικεφαλή τη Επιτροπή Μεταφορών Τραν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη δεν θα πιέσει για διαφάνεια και απονομή δικαιοσύνη. Θα είμαστε εκεί σε κάθε του βήμα για να του θυμίζουμε τι ευθύνε του για την συγκάλυψη αυτού του εγκλήματο. Το χρωστάμε στα 57 θύματα.